Πυρετώδης είναι προετοιμασίες για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού στα Μάταλα, με τους διοργανωτές του Μάταλα Beach Festival να βρίσκονται επιποδώς, προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για την υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών. Ένα τριήμερο δωρεάν μουσικό φεστιβάλ, το οποίο θα έχει πληθώρα καλλιτεχνών. Θα πιάσουμε όλες τις ανάγκες του κόσμου, από τη μεγαλύτερη ηλικία μέχρι τη νεότερη, που θέλει να έρθει να παρευρεθεί και να συμμετάσχει. Θα έχουμε καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Σάτι το Σάββατο το βράδυ, η Παυλίνα Βουλγαράκη την Παρασκευή, Θεσμός ο Τόνης Φίνος έχει συνδεθεί άμεσα με το φεστιβάλ την Κυριακή. Θα είναι tribute band, το οποίο είναι αντιγραφές μεγάλων group από το εξωτερικό, όπως είναι η CDC, όπως είναι η Coldplay. Σταμάτα, αλλά πλέον είναι ένας θεσμός, ο οποίος είναι μια γιορτή, είναι μια χαρά της νεολαίας και όλου του κόσμου από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτό που θέλω να πω ότι φέτο η Επιτροπή δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ αξιοπρεπές, αλλά και ένα φεστιβάλ που θα σεβαστούμε τα χρήματα, ώστε το φεστιβάλ να μπορεί να είναι αυτοδιαχειριζόμενο και να μην χρειάζεται καμία οικονομική ενίσχυση. Για τρεις ημέρες μεγάλα συγκροτήματα και κορυφαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής και ξένης μουσικής θα προσφέρουν έναν επανάληπτο θέαμα με φόντο τη διάσημη παραλία, τις εμβληματικές πηγές και το Ιωβασίλεμα. Θα έχουμε φέτος τους μουσικούς παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής, θα έχουμε και ηλεκτρονική μουσική φέτος. Αναφέρομαι στους νεαρότερους, έτσι μπράβο, από τη Yucatan Production. Θα έχουμε παρέα με εθελοντές στο Youth Crete που θα συμμετάσχει για 11η φορά το Matala Beach Festival. Διοργανώνεται από το Δήμο Φεστού με τη μονομετοχική Ματάλων, Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτσιδίων Ματάλων και η Περιφέρεια Κρήτης. Και ανυπομονούμε όσο τίποτα. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα φέτος θα είναι πολύ καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά και καλό όλο τον κόσμο να μας επισκεφτεί στο τριήμερο του φεστιβάλ, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Εξάλλου οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, να γιορτάσουμε και να αισθανθούμε ότι ένα τριήμερο χαλάρωσης μέσα στα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά και συγκεκριμένα στις 5, 6 και 7 Ιουλίου και υπόσχεται μαγικές στιγμές στους επισκέπτες, καθώς συνδυάζει τη διασκέδαση με τη χαλάρωση σε ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και πολλές δραστηριότητες όπως η γιορτή της δημιουργίας και των χρωμάτων, το Matala Street Painting.